Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Πήρε τον λόγο ο κύριος Κικίλιας, δεν απάντησε σε τίποτα από όσα του έβαλε τα ερωτήματα ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Ραγκούσης, και έλεγε κάποια συνάρτητα για το ήχος του. Νομίζω είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Σήμερα τα κρούσματα είναι στις 3.000, νεκροί 29 και αυξάνονται και οι εντατικές. Αυτή είναι η κατάσταση. Και είχαμε βεβαίως τον κύριο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει το streaming δια του Αραβόνος. Είναι η δεύτερη φορά που τραπετεύει από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν ήθελε να έρθει στο πτωχευτικό και αποφεύγει να έρθει και στην ερώτηση στην επίκαιρη του Αλέξη του Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αφήστε τα αυτά, κύριε Τσιάρα. Αυτά τα έκανε ο Σαμαράς. Όχι διάλογο, σας παρακαλώ. Αυτά τα έκανε λοιπόν ο Σαμαράς και ήταν ενδεικτικό της πολιτικής κατάστασης την οποία αντιλαμβάνονταν και τον εαυτό του. Μας ενημέρωσε λοιπόν μαζί με το Σωτήρι, όπως είπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, και είπε, βεβαίως παραδέχτηκε, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να είναι εστίες μετάδοσης του ιού. Μας είπε βεβαίως ότι τις ώρες αιχμής έχει συνωστισμό και ότι έκανε ό,τι μπορούσε, λέει. Ακούστε τι είπε. Έκανε, λέει, ό,τι μπορούσε. Προφανώς αυτό που μπορούσε δεν είναι αρκετό. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Αυτό μπορείτε? Μέχρι εδώ μπορείτε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Αυτό λέτε σε 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας που παίρνουν κάθε μέρα τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ, τον ηλεκτρικό και το μετρό? Αυτό μπορείτε? 100 οχήματα παρκαρισμένα επειδή δεν υπάρχουν οδηγοί και έχετε στα υπουργικά γραφεία αποσπασμένους? 270 οχήματα μπορούν να επισκευαστούν σε ένα μήνα και δεν το κάνετε? Αυτό μπορείτε? Ακυρώσατε το διαγωνισμό για τα 750 λεωφορεία? Αυτό μπορείτε? Και επειδή φταίει Κηδούρου, απεντάξατε και τα 92 οχήματα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της περιφέρειας Αττικής. Λίγη ντροπή. Και σηκώνεστε σε αυτό εδώ το βήμα να μας πείτε εμείς ότι επιχαίρουμε για την πανδημία? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Πού ήμασταν από την πρώτη στιγμή η παράταξη που έδωσε και συνένεση στα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων? Και στην καμπάνια συμμετείχαμε? Και σας δώσαμε πολιτικό αβάτζο για να μην κάνετε απολύτως τίποτα και να παραδεχτεί σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι πάμε σε lockdown γιατί δεν υπάρχουν αρκετές μονάδες εντατικής θεραπείας. Είπε και κάτι άλλο. Να το μεταφέρετε, κύριε Τσιάρα, γιατί μας κάνει εντύπωση. Λέει, υπάρχει, λέει, ένας διαδικτυακός υπόκοσμος ο οποίος διαδίδει ότι πεθαίνουν ασθενείς από COVID εκτός ΜΕΘ. Καταθέτω στα πρακτικά άρθρο από την ιστοσελίδα του Βήματος, το Βήμα, πριν 3 μέρες. 50% των θανάτων από COVID, λέει, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο, ήταν θάνατοι οι οποίοι έγιναν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Θα θέλαμε μία διευκρίνηση, αν και το Βήμα το συγκαταλέγει ο κύριος Πρωθυπουργός στον διαδικτυακό υπόκοσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε βέβαια και το άλλο, γιατί παθαίνει και καμιά κρίση ειλικρίνειας όταν δεν τα έχει γραμμένα μπροστά του. Κάναμε λάθος, λέει, και ήμασταν εφησυχασμένοι. Σοβαρά μιλάτε? Ελαφρά την καρδία, ήσασταν εφησυχασμένοι? Πώς εφησυχάσατε, δηλαδή, σε κάποια από τα τριήμερα, τα αλλεπάλληλα? Βοούσε ο τόπος, η διεθνής κοινότητα, η αντιπολίτευση, οι ενώσεις γιατρών ότι έρχεται δεύτερο κύμα και εσείς ήσασταν εφησυχασμένοι? Δηλαδή, ήσασταν εφησυχασμένοι και δεν κάνετε τίποτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Εφησυχασμένοι με τον τουρισμό? Δεν μπορούσαμε να βάλουμε τεστ για να μπει στη χώρα ο τουρίστας? Το ανακοίνωσε ο κύριος Χαρδαλιά σήμερα. Θα προστατευτούμε από τον τουρισμό του Νοεμβρίου, εν μέσω πανδημίας. Και δεν μπορούσατε βεβαίως να κάνετε και τίποτα για τις ΜΕΘ. Εφησυχασμένοι λοιπόν, και για να πάμε στο νομοσχέδιο, εκεί δεν έχετε εφησυχασμούς. Εκεί έχετε αντικοινωνικό ίστρο, αντικοινωνική εγρήγορση. Μην ξεφύγει κανένας και του προστατευτεί το σπίτι, που έχει πάρει δικάσιμο για το μισό του επόμενου έτους, το δεύτερο. Και του βάζετε προϋποθέσεις να μαζέψει ό,τι χαρτί μπορεί να φανταστεί κανείς. Προσέξτε, επειδή διαφημίζατε και το ψηφιακό κράτος, τα χαρτιά που του ζητάτε τα έχουν ή οι τράπεζες ή οι εφορίες. Γιατί να μην τα
Συλλέξουν λοιπόν οι τράπεζες και οι εφορίες. Και να τιμωρηθούν αυτοί, εάν δεν τα μαζέψουν εγκαίρως. Αυτή είναι μια λογική επιλογή. Σε λίγο θα τους βάλετε τους ανθρώπους να τρέξουν 400 μέτρα με εμπόδια. Για να μπορέσουν να κρατήσουν τη δικάσιμό τους και να μην αρθούν οι εντολές προστασίας που έχουν κερδίσει. Έχετε ξεκάθαρα μια εκδικητική μανία απέναντι σε νομοθετική πρωτοβουλία η οποία έχει τη σφραγίδα της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης σε αυτή τη χώρα. Έχετε βάλει αμέτη χαμέτη να υλοποιηθεί το απάνθρωπο σχέδιο Πισαρίδη με την αποκρουστική πραγματικά ορολογία την οποία καταθέτει και δεν χρησιμοποιείται κανένα απολύτως εργαλείο. Ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα, ένα λεπτό μόνο κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα να εξαγγέλει ξανά τα ίδια μέτρα για εκατοστή φορά. Δεν αξιοποιείται τα εργαλεία, είναι προφανές. Να σας πω και τα μαντάτα, επειδή βγήκανε οι φθινοπορεινές προβλέψεις της Κομισιόν και εσείς προβλέπετε στον προϋπολογισμό ότι θα έχουμε έκρηξη επενδύσεων 30% λέει, του χρόνου θα εκραγούν οι επενδύσεις. Ήρθε η Κομισιόν λοιπόν με τη σημερινή της ανακοίνωση, φθινοπορεινές προβλέψεις και λέει ότι 5% θα αυξηθούν οι επενδύσεις του χρόνου. Απλά έτσι για να έχετε μια εικόνα, να το καταθέσω στα πρακτικά, αν έχετε την καλοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κανένα εργαλείο. Σας έφερε η Κατερίνα Ινωτοπούλου τα μαντάτα. Στην τέταρτη αναθεώρηση του πλαισίου για τις ενισχύσεις υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων μέχρι 90% που αφορά το σταθερό κόστος τους. Τίποτα, ούτε εκεί. Απραξία εκεί, απραξία με τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, απραξία και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελευταίοι θα καταθέσουμε το σχέδιο στην Κομισιόν, κύριε Τσιάρα, έχετε καμιά πληροφόρηση να μας διαφωτίσετε? Απραξία παντού. Και σας έπιασε ο πόνος να φέρετε τώρα και το τελειωτικό χτύπημα για την προστασία του νόμου Κατσέλη. Σταθάκι. Τώρα σας έπιασε ο πόνος, βεβαίως. Λένε οι τράπεζες οι ίδιες ότι θα έχουμε έκρηξη των κόκκινων δανείων από 8 έως 10 δις και βρήκατε τη λύση για τη διαχείρισή τους. Να σαρώσετε τα πάντα. Λοιπόν, αυτοί είστε. Είναι προφανές ότι η χώρα χρειάζεται μια προοδευτική πορεία, μια προοδευτική πορεία την οποία οφείλουν με συντονισμένο τρόπο να οργανώσουν και να εγγυηθούν οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, τόσο σε κοινωνικό και τόσο σε πολιτικό επίπεδο. Αλλιώς και η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία θα καταδικαστούν σε μακροχρόνιο πόνο, σε μακροχρόνια ύφεση, σε μακροχρόνια δυστυχία. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Παπά.